Την τελευταία φορά είχαμε δει την ανάγκη του ανθρώπου όταν εισέρχεται πια το φθινόπωρο να κάνει τι. Του παλαιού ανθρώπου. Τι προσπαθεί να κάνει, τι επιδιώκει να κάνει με το που καλωσορίζει το φθινόπωρο. Τι είναι ουσιώδες για τη ζωή του. Να προετοιμάζεται για τα έσοδα της επόμενης, με τη σπορά και βέβαια να εξευμενίζει θεούς. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς αυτό που λέει η Σοφία. Δηλαδή, ο άνθρωπος, θυμόμαστε ότι ο άνθρωπος της παράδοσης κυρίως έχει δύο ιδιότητες. Ή θα είναι κτηνοτρόφος ή θα είναι γεωργός. Μιλάμε για αυτή την κατηγορία του παλαιότερου ανθρώπου. Σε αυτά τα έθιμα αναφερόμαστε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν εξαρτάται αποκλειστικά η ζωή του από πού? Από τη γη. Την οποία δεν μπορεί να την ορίσει όμως. Δεν είναι σαν σήμερα. Σήμερα την ορίζουμε τη γη. Βρίσκουμε τρόπους και μπορούμε να έχουμε όλα τα προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό δεν ήταν εφικτό τότε και αυτό σήμαινε ότι η ζωή του εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη γη και από τη σοδειά του. Για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα έχει σοδειά, τι έκανε? Τι ήταν αυτό που έκανε? Αυτό θα ήταν, θα ήταν καλό να είναι εκεί, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ. Σίγουρα ο αγιασμός πάει μαζί όμως με τι? Είναι σαν αυτά που βλέπουμε στα πανηγύρια, που ο σταυρός πάει μαζί με το μάτι. Αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή στον άνθρωπο της παράδοσης, οι αρχαιοελληνικές καταβολές, οι εθνικές, ας το πούμε, καταβολές, πάνε μαζί με το χριστιανικό του, πιστεύω. Ο αγιασμός δεν αρκεί. Κάνει και κάποιες λεγόμενες μαγικές τελετουργικές πράξεις. Χρησιμοποιώ τον όρο μέσα στο πλαίσιο της γεωγραφίας, στο πλαίσιο δηλαδή της αγροτικής μαγείας, της αγροτικής αναλογικής μαγείας, όπως λέμε. Δηλαδή τι? Επιδίδεται σε κάποιες μιμικές παραστάσεις, σε μεταμφιέσεις, που θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται μέσω των μεταμφιέσεων που θα κάνει, μέσω των δρόμενων, εξασφαλίζεται τι ή, πώς τη λέμε, την καλοχρονιά, η ευετηρία. Αυτό που είπες πριν η Σοφία. Αλλά αυτό δεν το κάνει απλώς, παρότι βρισκόμαστε στη μετά Χριστόν εποχή, δεν το κάνει με εμπιστοσύνη απλά στη νέα του πίστη, που είναι χριστιανική, αλλά φέρει ασυνείδητα μέσα του όλη την αρχαιοελληνική του καταβολή. Γιατί οι αρχαιοελληνικές αυτές καταβολές, είδαμε και την προηγούμενη φορά και αρχίσαμε ίσα-ίσα να το εξετάζουμε, ότι βρίσκονται στην ίδια περίοδο με κάποιες άλλου είδους τελετές, όχι απόλυτα εφάμιλες με τις τελετές που κάνει ο άνθρωπος της παράδοσης, της νεότερης, δηλαδή η τζαμάλα. Το έθιμο που αναλύσαμε την τελευταία φορά δεν εμφανίζεται στην αρχαία Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο, αλλά την ίδια εποχή, στην αρχαία Ελλάδα τι υπάρχει? Για να θυμηθούμε τις γιορτές, πώς εξασφαλίζουν και οι αρχαίοι Έλληνες τη σοδειά τους, γιατί η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική παλαιόθεν. Άρα πώς εξασφαλίζουν εκείνοι τη σοδειά τους, ποιες είναι οι εορτές που χαρακτηρίζουν το φθινόπωρο για τους αρχαίους Έλληνες? Είναι δύο μεγάλα μυστήρια. Είναι τα ελευσίνια μυστήρια και είναι και τα θεσμοφόρια, όχι πια ως μυστήρια, αλλά ως εορτές. Βέβαια, είπαμε, τα ελευσίνια μυστήρια, πολύ σύντομα, παρότι η βάση τους ήταν μια παλαιότατη αγροτική εορτή, με σκοπό την επίτευξη της ευκαρπίας, πολύ γρήγορα απέκτησαν και ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Τα ελευσίνια, δηλαδή, συνδέθηκαν με την ικανότητα της, ας το πούμε, συμφιλίωσης του ανθρώπου με το θάνατο. Και έτσι πήραν μια άλλη πορεία. Παρά τα αυτά, η βάση τους είναι αυτή η παλαιότατη ανάγκη του ανθρώπου να εξασφαλίσει τα προς το ζήν. Ήτανε τελετές, στην ουσία, απευθυνόμενες σε ποια θεά? Δήμητρα. Στη Δήμητρα. Έτσι, και στην Περσεφόνη, αυτά πάνε μαζί. Η Δήμητρα έχει συνδυαστεί με τη γη λόγω της γνωστής ιστορίας. Τη θυμόμαστε λίγο την ιστορία από τη μυθολογία, έχει σημασία. Θέλω να την αναφέρουμε γιατί σήμερα θέλω να μείνουμε λίγο ακόμα στις πρώτες εορτές του φθινοπόρου, της νεότερης ελληνικής παράδοσης, που περιέχουν στοιχεία από το μύθο της Δήμητρας, χωρίς να το έχουμε πάρει είδηση. Για να θυμηθούμε λίγο το μύθο της Δήμητρας. Τι συμβαίνει με πολύ απλά λόγια? Θέλει κάποιος να το περιγράψει, όπως το θυμόσαστε. Υπάρχουν πολλές παραλλαγές, υπάρχει όμως μία βασική
Η αρπαγή της Περσεφόνης, ασφαλώς, η κόρη της η Περσεφόνη, απήχθη από τον Πλούτονα, δηλαδή τον Άδη, και αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα, η Δήμητρα σταμάτησε στην ουσία τη γονιμότητα της γης, την παρεμπόδισε. Αυτό έφερε μεγάλες αλλαγές στη γη, με αποτέλεσμα να παρέμβει ο Δίας, κατά το μύθο, και να ζητήσει από τον Πλούτονα να επιστρέψει η Περσεφόνη στη μητέρα της. Εκείνος όμως, για να δεσμεύσει την παρουσία της κόρης στον κάτω κόσμο, της δίνει και τρώει ρόδι. Θέλω να τα κρατήσετε, τα σημεία θα τα χρειαστούμε. Τρώει ρόδι, με αποτέλεσμα, το ρόδι θεωρούνταν σύμβολο γάμου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδεσμευτεί τελείως από τις υποχρεώσεις της στον κάτω κόσμο και κάποιους μήνες να βρίσκεται στον Άδη, κάποιους άλλους μήνες να βρίσκεται στη γη. Όσο βρίσκεται η Περσεφόνη στη γη, οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι έχουμε την περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού. Ενώ όταν κατεβαίνει στον Πλούτονα, καλωσορίζουμε πια το φθινόπωρο και το χειμώνα. Πάμε τώρα να δούμε αυτός ο μύθος πώς σχετίζεται με την νεότερη ελληνική παράδοση, τη μετά Χριστόν παράδοση. Στις 3 Νοεμβρίου ξέρει κανείς τι γιορτάζουμε και ποιον Άγιο ο λαός έτσι μνημόνευε και έκανε και ιδιαίτερες, ειδικά ο αγροτικός κόσμος, ιδιαίτερες πράξεις. Τον Άγιο Γιώργη, πώς τον λένε. Είναι άλλος Άγιος Γεώργιος. Άγιος Γεώργιος για την παράδοση είναι Άγιος Γεώργιος ο λεγόμενος ο Μεθυστής ή ο Σποριάρης. Yeah. Γιατί θεωρούνταν ότι ο Άγιος Γεώργιος, την ημέρα μάλλον του Αγίου Γεωργίου στις 3 Νοεμβρίου, ανοίγουν τα κρασιά, τα οποία έχουν ζυμωθεί καθ' όλη την προηγούμενη περίοδο και ξεκινάει η σπορά. Δηλαδή οι πρώτοι σπόροι σπείρονται στη γη την ημέρα αυτή. Τι κάνει ο άνθρωπος της παράδοσης εκείνη τη μέρα. Σε κάποια μέρη, όπως είναι στη Ρόδο, σε σκάφη έβαζε τα σπόρια μαζί αναμεμειγμένα με ρόδια. Με σπόρους από ρόδι. Χωρίς να ξέρει κανείς γιατί και χωρίς να το εξηγεί. Τώρα αρχίζει και πηγαίνει το μυαλό μας κάπου για το ρόδι, έτσι. Το ρόδι είναι το σύμβολο της Περσεφόνης, στην ουσία. Του κάτω κόσμου, του θανάτου, του μύθου της Δήμητρας και άρα τι των εορτών που σχετίζονται στην αρχαία Ελλάδα με το πρόσωπό της, ποιες εορτές, θεσμοφόρια, ελευσίνια. Ξεκάθαρες οι παραπομπές, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση. Το ρόδι, μάλιστα, σε άλλες περιοχές όπως στην Επίδαυρο, το παίρνανε του Αγίου Γεωργίου και αφού είχαν σταυρώσει τους πρώτους σπόρους που θα ρίχνανε στη γη κατά την ημέρα του Σταυρού, της Σταυροπροσκυνήσεως, πηγαίνανε με το ρόδι και το σπάγανε πάνω στο ινί για να μπορέσει να έχει καλή, να εξασφαλιστεί δηλαδή τη είσοδια. Αλλά εμείς το ρόδι το έχουμε δει κι αλλού. Είναι ένα περίεργο πάντως σύμβολο το ρόδι. Απ' τη μία συμβολίζει αυτή την το πλούσιο, το την εφορία, και τα λοιπά, και απ' την άλλη είναι ο θάνατος, γι' αυτό και σε όλα τα μνημόσυνα και τα λοιπά έχουμε το ρόδι αναμειγμένο με όλους τους. Σοφία, κάνεις μια πολύ καλή παρατήρηση και θέλω να την κρατήσεις, γιατί θα μιλήσουμε για το ρόδι πιο αναλυτικά, θα ήθελα να μιλήσουμε σε λίγο, γιατί πραγματικά είναι ένα σύμβολο με πολλές σημασίες και με πολύ λίγα λόγια θα λέγαμε ότι είναι αυτό που είπε, σύμβολο ζωής και θανάτου. Θα το δούμε όμως σε λίγο. Θέλω απλά να κρατήσετε το πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο το κρατήσαμε. Δεν έχουμε εξαντλήσει το θέμα της αντιπαραβολής των αρχαίων τελετών με τις νεότερες. Εμείς είχαμε μιλήσει για την Τζαμάλα την προηγούμενη φορά. Είχαμε αρχίσει να εντοπίζουμε κάποια στοιχεία κοινά, παρότι οι δύο περιπτώσεις είναι τελείως διαφορετικές. Το πρώτο κοινό είναι σίγουρα αυτό που είπαμε, η ανάγκη του ανθρώπου να εξασφαλίσει την ευκαρπία. Το είδαμε. Είχαμε δει άλλο ένα, που δεν το είχαμε εξαντλήσει, και ήταν τα σκόμματα. Θυμόσαστε τα σκόμματα. Τα σκόμματα τι είναι? Είναι οι αστεϊσμοί. Τους αστεϊσμούς τους βλέπουμε πολύ συχνά στην παράδοσή μας, στα έθιμα, ειδικά στα δρόμενα τα μιμικά. Δηλαδή την ώρα που μεταμφιέζονται και αναπαριστούν ένα συγκεκριμένο δρόμενο, πειράζονται μεταξύ τους και πολλές φορές χονδροειδώς τα λέγαμε. Δηλαδή με άσεμνα σχόλια και με αστεϊσμούς που φτάνουν σε έτσι ιδιαίτερα τραβηγμένα, θα λέγαμε, επίπεδα. Αυτό, παρατηρώντας το κάποιο σήμερα
στη νεότερη ελληνική παράδοση, θα έλεγε ότι είναι απλά μια ιδιοτροπία, τέλος πάντων, του χωριάτη που λέμε, μια του ανθρώπου. Μια εκτροπή, πολύ σωστά, και έχει σκοπούς ψυχαγωγικούς. Μόνο που δεν είναι έτσι. Μπορεί να έχει καταλήξει να έχει σκοπούς ψυχαγωγικούς. Στην αρχαιότητα όμως ήταν μέρος τελετουργικού. Τα σκόμματα τα βρίσκουμε και στα Ελευσίνια και στα Θεσμοφόρια, αλλά για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Υπάρχει δηλαδή αιτιολογικός μύθος πίσω από αυτά. Και ήταν υποχρεωτικό όσοι έπαιρναν μέρος σε αυτές τις τελετές να τα τηρούν. Όπως κατά μία έννοια, όλοι στη μετά Χριστόν εποχή, στη νεότερη ελληνική παράδοση, τα τηρούσαν χωρίς να ξέρουν γιατί. Συνέχιζαν να κάνουν τα σκόμματα των αρχαίων, αναμεμειγμένα πάντα με το χριστιανικό τους πιστεύω, χωρίς να ξέρουν γιατί. Γιατί γινόντουσαν τα σκόμματα στην αρχαία ελληνική παράδοση εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή? Υπήρχε πάλι ένας μύθος. Πάντα θα βλέπετε ότι σε κάθε πράξη υπάρχει ένας αιτιολογικός μύθος. Ποιος είναι ο αιτιολογικός μύθος για τους αστεϊσμούς, τους χωρίς νόημα? Βλέπουμε στα Θεσμοφόρια, είναι μία γιορτή των γυναικών. Όλες οι παντρεμένες γυναίκες έπαιρναν μέρος στα Θεσμοφόρια, απαγορευόταν στους άντρες. Και ήταν αφιερωμένο στη Δήμητρα. Την πρώτη μέρα επιδίδονταν σε σκόμματα. Και πολύ άσεμνα σκόμματα. Γιατί? Για ποιο λόγο? Αιτιολογικός μύθος. Όταν λέει η Δήμητρα πήγε να αναζητήσει την Περσεφόνη, στο ταξίδι της για να βρει την Περσεφόνη στην Ελευσίνα, την φιλοξένησε ένα ζευγάρι. Άλλοι μύθοι λένε ότι είναι η Βαβό, άλλοι λένε ότι είναι η Άμβη, η Νύμφη, η Άμβη. Και προκειμένου να την κάνουν λίγο να αισθανθεί καλύτερα, έκαναν πολύ ιδιαίτερους αστεϊσμούς, άσεμνους αστεϊσμούς, για να καταφέρουν να την κάνουν να ξεσπάσει στα γέλια. Η Δήμητρα ξεσπά στα γέλια και στη μνήμη αυτού του μυθολογικού γεγονότος εντάσσουν μέσα στις εορτές προς τιμήν της Δήμητρας τα σκόμματα. Και ξαφνικά αυτά τα σκόμματα, χωρίς να ξέρουμε γιατί έχουμε χάσει πια αυτή την αλυσίδα, περνάνε στη νεότερη ελληνική παράδοση. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες γι' αυτά, γιατί εμείς τα βλέπουμε σε ολόκληρο τον κύκλο του έτους, αλλά ειδικά σε αυτή την περίοδο, τα σκόμματα που βλέπουμε στο έθιμο της Τζαμάλας συνδέονται με τη Δήμητρα. Είναι τα ίδια. Λοιπόν, και αφού λέγαμε για τα Θεσμοφόρια, θα κάνουμε μία μικρή παύση με μία απλά πληροφορία, μήπως και την ξέρετε. Στα Θεσμοφόρια, αφού τα αναφέραμε, γινόταν κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο, το οποίο και αυτό θα μπορούσαμε λίγο να το σκεφτούμε σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Κάτι θα μας θυμίσει. Το μεγαρίζιν. Το έχετε ακούσει, το μεγαρίζιν. Τι είναι? Το μεγαρίζιν βγαίνει από τα Μέγαρα, γιατί στα Μέγαρα γίνονταν τα Θεσμοφόρια, όπως και σε άλλες πόλεις. Ήταν μία βάναυση, θα λέγαμε, εθιμοτυπία των αρχαίων Ελλήνων. Τις ημέρες, λοιπόν, των Θεσμοφορίων άνοιγαν λάκους. Μέγαρο, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει λάκους. Λακούβα. Άνοιγαν λάκους και πέταγαν ζωντανά γουρουνόπουλα. Έτσι, γουρουνάκια. Ήταν βάναυσο το έθιμο, τα πέταγαν για να σκοτωθούν, να διαμελιστούν και τα κομμάτια τους τα έβαζαν σε βωμό αναμεμειγμένα με σπόρους. Όλο αυτό προς τιμήν της Δήμητρας για την εξασφάλιση της εφορίας της γης. Γιατί το κάνανε αυτό? Θυσία γουρουνιών είχαμε και στα Ελευσίνια. Ήταν ένα συμβολικό ζώο. Θεωρούσαν λοιπόν οι αρχαίοι ότι ο χείρος έχει τη δυνατότητα να απορροφά το μίσος και την κακία του ανθρώπου, το αίμα του, να απορροφά το μίσος και την κακία. Πατέρα Σπυρίδωνα, νομίζω ότι πάει το μυαλό μας, έτσι, αν θυμηθούμε στη ζωή του Χριστού, την αποπομπή των δαιμονίων και την κατάρριψή τους, έτσι, στους χείρους. Βλέπετε, πως υπάρχει πάντα μια αλυσίδα σε όλα. Αλλά θα κάνω μια μικρή παύση και θα συνεχίσουμε σε λίγο.